Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αναβρασμός επικρατεί στην διεθνή κοινότητα εξαιτίας των αμερικανικών κινήσεων για επέμβαση στη Συρία, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα στηρίξουν την επίθεση. Οι ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις εξασθένησαν την αγοραστική διάθεση του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα χθες Τετάρτη βασικοί δείκτες να κλείσουν στο κόκκινο. Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα Πέμπτη και οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το προσχέδιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης για την μεταμνημονίων εποχή που έλαβαν προημερών οι θεσμοί στα χέρια τους και το οποίο θα συζητηθεί σήμερα στο Euro Working Group πριν παρουσιαστεί στο Eurogroup της Σόφια στις 27 Απριλίου δεν ικανοποίησε. Ενδεικτικά, η κυβέρνηση εμφανίστηκε να θέλει μετά τη λήξη του προγράμματος να υπάρξει επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αύξηση του κατώτατου μισθού, κάτι που οι δανειστές θεωρούν πως δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς θα επιφέρει επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο κατανόησης, λοιπόν, η Ελλάδα θα πρέπει να στηριχθεί στην συμφωνηθήσα στρατηγική και να σχεδιάσει μια πραγματική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και θα χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας στην Ελλάδα, μιας χώρας με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια ισχυρούς δεσμούς, στοχεύει η Egypt Air, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Ελλάδα και Κύπρος, Σαλάχ Ταουφίκ. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο insider.gr, πέρα από την επαναφορά των πτήσεων προς Λιβύη, Ιράκ και Μόσχα, ο Εθνικός Αερομεταφορέας της Αιγύπτου θα εγκαινιάσει το προσεχές διάστημα δύο νέες πτήσεις από Αθήνα προς Κίνα, συγκεκριμένα σε Χονγκ Κονγκ και Σακάι, με ενδιάμεσο σταθμό το Κάιρο. Ο κ. Σταουφίκ διευκρινίζει πως το σχέδιο ενίσχυσης της παρουσίασης στην χώρα μας περιλαμβάνει πέρα από το εξωτερικό και προορισμούς της ελληνικής επικράτειας όπως τα νησιά. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη μόνο και με τις 777,43 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,19% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.